Πρώτα καλύπτουμε γιατί έχουμε μεγάλες ελλείψεις. Τα νοσοκομεία. Άρα, επικουρικός μόνο για νοσοκομεία. Και βλέπετε τώρα το κέντρο υγείας, αν θυμάμαι, Νέας Δείχνης έχει 7 επικουρικούς, έχει πάρει 8. Δεν ξέρω τα άλλα κέντρα υγείας τι έκαναν. Και εδώ, και ο λόγος είναι προφανές. Ο κάθε εργαζόμενος επιλέγει την εργασία που θα την βγάλει πιο καθαρή. Καμία σχέση η δουλειά του νοσηλευτή στο νοσοκομείο με τη δουλειά του νοσηλευτού στην πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας. Αυτά δήλωνε πριν από λίγες ημέρες ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας Δημήτρης Μπαλαξής σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι δηλώσεις αυτές φαίνεται πως έριξαν λάδι στη φωτιά και προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του Προέδρου των Ιατρών Γενικής Ιατρικής και Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Σιδηροκάστρου Χρήστο Χαϊδευτού, ο οποίος με σημερινή συνέντευξη τύπου απαντά με νόημα πως η σιωπή πάβει να υπάρχει όταν το θράσος και τα ψεύδι περισσεύουν. Πολλές φορές η σιωπή δεν σημαίνει και αποδοχή. Η σιωπή όμως πάβει να υπάρχει όταν το θράσος και τα ψεύδι περισσεύουν. Σύμφωνα λοιπόν με το Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και τις δηλώσεις τις οποίες έχετε δει όλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα τηλεοπτικά τα τοπικά με τα βίντεο, η κυβέρνηση είναι ανίκανη να κάνει σωστό οργανόγραμμα διοίκησης των υγειονομικών μονάδων. Κακώς η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ανεξάρτητη των νοσοκομείων, άσχετα αν έτσι είναι παγκοσμίως. Είναι γνωστό σε όλους ότι παγκόσμια οι δομές της πρωτοβάθμιας σε όλα τα συστήματα υγείας ανήκουν στο Υπουργείο, στις κεντρικές υγειονομικές περιφέρειες ή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς οραματιζόμαστε προφανώς παρελθοντικές εποχές όπου τα κέντρα υγείας αποτελούσαν δεξαμενές ψήφων, ήταν στελεχωμένα με αγροτικούς γιατρούς και δεν λειτουργούσαν όπως λειτουργούν σήμερα γιατί κάποιος τους συνέφερε. Και αποτελούσαν δεξαμενές για ευνόητους λόγους και να εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Επίσης, σύμφωνα με το Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και τις δηλώσεις του, το Υπουργείο είναι ανίκανο να κάνει τη σωστή προκήρυξη επικουρικών θέσεων και δεν γνωρίζει τα κενά της πρωτοβάθμιας, όπου σύμφωνα με δικές του δηλώσεις η πρωτοβάθμια είναι υπερπλήρες. Πράγμα που το γνωρίζει αυτός και όχι εμείς που εργαζόμαστε στον χώρο της πρωτοβάθμιας επί 20 συναπτά έτη. Και η αποκορύφωση των δηλώσεων έρχεται με δύο ακόμα τοποθετήσεις ότι η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια είναι ανίκατη να κάνει σωστή κατανομή του προσωπικού της. Και κλείνοντας, δηλώνει ευθρασός ότι τα κέντρα υγείας του νομού είναι ανίκανα να φιλτράρουν τα περιστατικά και να βοηθήσουν στην πανδημία. Μπορείτε να δείτε τις δηλώσεις. Δηλαδή, τι μας λέει, όλοι είναι ανίκανοι πλην του εαυτού του. Θα ξεκινήσω με την συνεισφορά της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας. Όσες φορές χρειαστήκαμε τον κύριο Τσαλικάκη και την κυρία Χατζοπούλου, αμέσως είχαμε άμεση ανταπόκριση. Όσες φορές χρειαστήκαμε την υπηρεσία η οποία μας προείσταται, ήρθε και μας βρήκε και εμάς και το νοσοκομείο για να δώσει λύσεις. Φυσικά όμως, πολλές φορές τα νούμερα και οι στατιστικές δεν ήταν αυτές που παρουσιάζαν κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης. Στη συνέχεια, ο κύριος Χαϊδευτός έδωσε στατιστικά νούμερα. Με τρία στοιχεία, στα οποία στοιχεία υπάρχουν και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς, ότι στο πρώτο κύμα πανδημίας, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2020, όταν στο νοσοκομείο Σερών νοσηλευόταν 175 ασθενείς, τους πρώτους δύο μήνες η συμμετοχή στις κλινικές COVID ήταν από 22 με 23 γιατροί, εκ των οποίων οι 15 ήταν γιατροί της πρωτοβάθμιας. Είδαμε ότι οι γιατροί της πρωτοβάθμιας είχαν 10 και 11 εφημερίες, ενώ κάποιοι άλλοι γιατροί είχαν 6, 5 και 7 εφημερίες. Κατανοητό σε όλους το νούμερο. Όταν λοιπόν μας ζητήθηκε να συνεισφέρουμε με γιατρούς μεγαλύτερης εμπειρίας, με ειδικούς γιατρούς, απευθείας το αποδεχθήκαμε και έχουμε την απόφαση, στην οποία ήταν παρόν και ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, δύο γιατροί μας θα μετακινηθούν από το κέντρο υγείας Στριμωνικού προς το νοσοκομείο και να το στηρίξουν. Με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα μας δίνανε και όπως μας δώσανε, υπάρχει απόφαση, 6 ειδικευόμενους γιατρούς
για να τους έχουμε ως βοηθούς και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και εμείς τα εμβολιαστικά κέντρα. Αυτή είναι η απόφαση. Μετά από συγκρούσεις τους, ενώ το δεχθήκαν, δεν εκτελέστηκε ποτέ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Οι ανάγκες ήταν εμφανείς. Γιατί δεν δεχόταν κανείς να κάνει τον αριθμό εφημεριών που κάνουμε εμείς ως γιατροί της πρωτοβάθμιας. Σε αντίθεση όμως, άνθρωποι οι οποίοι κρατούν νευραλγικές θέσεις και έχουν θέσεις οι οποίες οφείλουν να δίνουν ερεθίσματα ενότητας, συνοχής και ομόνοιας στο να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, δυστυχώς δεν το πράττουν. Δεν πράττεις ομόνοια και συνοχή στο ιατρικό σώμα όταν θρασίτατα και με ψευδή στοιχεία, τα οποία θα σας τα αναφέρω, λες ότι δεν φιλτράρεται τίποτα και δεχόμαστε μεγάλο όγκο περιστατικών. Απαντώντας στα όσα είχε προαναφέρει ο κύριος Μπαλαξής. Είναι ότι δεν έχουμε φιλτράρισμα περιστατικών. Τα πάντα, μα τα πάντα καταλήγουν στο νοσοκομείο. Γι' αυτό επιβάρεσε, γι' αυτό τα πολλά περιστατικά, γι' αυτό και άρα θα πρέπει να δοθεί μια μεγαλύτερη προσοχή στην στελέχωση των νοσοκομείων. Παλαιότερα που τα κέντρα υγείας ανήκαν εδώ στο νοσοκομείο διοικητικά, τα πράγματα ήταν πολύ ευκολότερα για μας. Ποτέ δεν αντιμετωπίσαμε έλλειψη εδώ προσωπικό, διότι ήμασταν σε θέση η διοίκηση, δηλαδή των νοσοκομείων, να κάνουμε κατανομή προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτή τη στιγμή όμως η διοίκηση των κέντρων υγείας είναι στην ΥΠΕ, στην περιφέρεια, όπου αυτή έχει τον πρώτο λόγο. Αν τα είχαμε εμείς, να είστε σίγουροι ότι δεν θα είχαμε κανένα μα κανένα πρόβλημα σε στελέχωση του νοσοκομείου, ούτε ιατρικού, ούτε νοσηλευτικού προσωπικού. Ο κύριος Χαϊδευτός έδωσε και στοιχεία με τους ασθενείς που προσέρχονται για τα COVID περιστατικά στα κέντρα υγείας, αναφέροντας πως αυτά που ισχυρίζεται ο κύριος Μπαλαξής δεν ισχύουν. Διενεργήθηκαν την εβδομάδα που διανύσαμε 1110 rapid test. Άρα αν δεν λειτουργούσαν αυτές οι μονάδες, αυτοί είναι οι 1110 ασθενείς, έπρεπε να πάνε στο νοσοκομείο. Από τους 1100